η πανδημία και η επακόλουθη οικονομική κρίση είχαν πολύ μεγάλες επιπτώσεις τόσο στην αγορά εργασίας, δηλαδή εκτόξευσαν την ανεργία, όσο και στα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή, στη διάρκεια της κρίσης που συνεχίζεται ουσιαστικά, βλέπουμε να καταπατούνται ακόμα και θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ένας από τους κλάδους που υπέστη βαρύτατες επιπτώσεις και στα δύο, και στην ανεργία και στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι αυτός της εστίασης. Με δεδομένο, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του, ότι η εστίαση είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό και τη στιγμή που ο τουρισμός καταβυθίστηκε με την πανδημία, σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος ότι λογικά ο κλάδος της εστίασης έχει υποστεί βαρύτατες συνέπειες. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε αρχικά ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στον κλάδο της εστίασης και στους εργαζόμενους, πρακτικά. Ναι, η περίοδος της πανδημίας και γενικότερα όλη αυτή η περίεργη συνθήκη που βιώσαμε ήταν μια κατάσταση η οποία δημιούργησε μεγάλη αβεβαιότητα και μεγάλα προβλήματα στη ζωή των εργαζομένων του κλάδου. Ο κλάδος, λόγω του έντονου διαπροσωπικού στοιχείου που έχει το αντικείμενό του, η επαφή με τον κόσμο, με τον πελάτη, με τον τουρίστα και ούτω καθεξής, είναι μάλλον, όπως είπατε κι εσείς, ένα από τους κλάδους ο οποίος χτυπήθηκε κατευθείαν και κάθε στιγμή φάνηκε να είναι η μόνιμη αποδός της κυβέρνησης. Μιλάμε για ένα κλάδο που έμεινε ουσιαστικά 6, 7, 8 μήνες κλειστός. Επομένως, οι εργαζόμενοι σε όλη αυτή τη διάρκεια ακροβατούσαν ανάμεσα στον ΟΑΕΔ, δηλαδή να καταλήξουν την ενεργεία και την αναστολή. Συνθήκες δηλαδή οι οποίες δημιούργησαν ένα έντονα σκληρό κλίμα στη ζωή τους. Το ίδιο αυτό το συνέστημα ακόμα και σήμερα δεν έχει εξαλειφθεί καθόλου. Mm-hmm. Είναι ένας κλάδος στον οποίο διαρκώς οι άνθρωποι, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, συνάδελφοί μου, νιώθουν την αβεβαιότητα, δεν ξέρουν τι θα γίνει το χειμώνα. Είχαμε την προηγούμενη εμπειρία του προηγούμενου χειμώνα, βλέπουμε που ήταν όλα κλειστά και ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η προβληματική συνθήκη. Την ίδια στιγμή, μετά το... Για να ακριβολογήσουμε, προβληματική συνθήκη ποια είναι, ότι ουσιαστικά δεν επιτρέπουν να είναι μέσα παρά μόνο σε ορισμένους αριθμούς ανθρώπων, που είναι εμβολιασμένοι κλπ. Το ένα το πρόβλημα είναι αυτό που γίνεται με το διαχωρισμό των πελατών. Και ο ίδιος ο εργαζόμενος αυτοδίκαια σκέφτεται: θα δουλεύω το χειμώνα, θα έχω δουλειά το χειμώνα, θα μπορούμε να δουλεύουμε το χειμώνα, θα είναι ανοιχτά. Αυτό είναι μια συνθήκη λοιπόν που μας ακολουθεί σε όλο αυτό το διάστημα και θα συνεχίσει να μας ακολουθεί και τους επόμενους μήνες. Τρέχουμε όλοι να προλάβουμε ό,τι μπορούμε. Και φυσικά υπήρχαν και οικονομικά πλήγματα τα οποία ήρθαν και συνεχίζουν. Για παράδειγμα, αφότου άνοιξαν επιχειρήσεις, σε πολλά μαγαζιά κτλ. Γνωρίζουμε ότι τα μεροκάματα μειώθηκαν, οι μισθοί έπεσαν. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι βιώνουμε, για μας, θεωρούμε ότι είναι άλλο ένα 2010 αυτή τη στιγμή. Σε αυτή τη συνθήκη βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κλάδος. Ναι, αλλά η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει πάρει διάφορα μέτρα που στηρίζουν τόσο τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα, για τα ενίκια, επιδοτήσεις, διάφορα, και για τους εργαζόμενους τους έχει δώσει κάποια επιδόματα. Και ισχυρίζεται άρα ότι οι χειρότερες επιπτώσεις για τους εργαζόμενους της εστίασης έχουν περάσει. Ισχύει, τι ισχύει? Ναι, ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Το θέμα είναι η οπτική και από την οποία προσεγγίζουμε ένα θέμα. Για εμάς που δουλεύουμε μέσα στον χώρο και άρα βλέπουμε το πρόβλημα με την πρώτη ματιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, γενικότερα, ας πούμε ότι τα ποσά των αναστολών που δοθήκανε το πρώτο διάστημα κτλ. Ήταν μια οριζόντια, να πούμε, βοήθεια για όλους, χωρίς κοινωνικά κριτήρια, χωρίς να κοιτάμε αν έχουμε παιδιά, αν έχουμε υποχρεώσεις κτλ. Αυτό είναι μια προβληματική συνθήκη γενικότερη, όχι μόνο για το κλάδο του τουρισμού. Από εκεί και πέρα, για να πάρουν οι συνάδελφοι, για παράδειγμα, που δουλεύουν εποχιακοί, γιατί ο κλάδος μας απασχολεί και τον τουρισμό, το ξενοδοχείο, όπως αναφέρατε. Οι εποχιακοί συνάδελφοι, για να πάρουν κάποια επιδόματα, πρέπει να λιποθυμήσει το παιδί της συναδέλφης από τη Ρόδο, από την Πίνα, για να κινητοποιηθεί τότε και τα media να αναδείξουν περισσότερο το πρόβλημα, αλλά και η κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους με ένα έκτακτο επίδομα που δόθηκε εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, είναι η περίοδος των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχιακού επιδόματος. Οι άνθρωποι του κλάδου το γνωρίζουν. Δεν έχουν αλλάξει προϋποθέσεις για να το πάρει κάποιος. Στη στιγμή που πέρσι οι επιχειρήσεις δεν δουλέψαν, γιατί αυτό πάει με βάση τα ένσημα του προηγούμενου χρόνου, για να το πάρει ο εργαζόμενος. Οι επιχειρήσεις δεν δουλέψαν όπως δούλευαν τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε πολλά lockdown. Η σεζόν σταμάτησε απότομα για πολλές τουριστικούς προορισμούς και τα συναφή. Αλλά δεν έχουν αλλάξει προϋποθέσεις. Πρέπει να έχεις τα ίδια ένσημα, τα ίδια
πράγματα για να πάρει την καταβολή του επιδόματος. Και δημιουργείται και μια προβληματική συνθήκη με το τελευταίο τρίμηνο. Διότι μια προϋπόθεση βασική για τον κλάδο είναι ότι δεν πρέπει να ξεπερνάς τα 50 ένσημα το τελευταίο τρίμηνο. Οι άνθρωποι που ήταν σε αναστολή είχαν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Άρα ξεπερνούν αυτό το ποσό. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια προβληματική προσέγγιση στην όλη διαχείριση, τόσο της πανδημίας όσο και της στήριξης των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δουλεύει ουσιαστικά πολύ. Γιατί είναι και εποχιακά επαγγέλματα, γνωρίζετε, και έχουν αυτά τα ζητήματα. Επομένως, όχι, δεν θεωρώ ότι έχει, προσωπική μου γνώμη, στηριχθεί ο χώρος. Αναφέραμε και τα παραδείγματα. Επομένως, νομίζω ότι εδώ πέρα. Δηλαδή, ποια κατά τη γνώμη σας θα ήταν μια ουσιαστική στήριξη που θέλω να πάρει μια κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, όταν, για μένα, όταν ενισχύει, κλείνεις πρώτα απ' όλα την εργασία του ανθρώπου και πρέπει να τον ενισχύσεις, τον ενισχύεις. Σκεφτήκαμε, 5,32, π.χ. αυτό είναι το ποσό. Το οποίο καταβάλλεται και καθυστερημένα και όλα τα υπόλοιπα. Με καθυστέρηση το καταβάλλουνε. Ναι, υπήρχε και αυτό το πρόβλημα. Όπως και το πρόγραμμα το συνεργασία που λειτουργεί αυτή την περίοδο και πολλές ξενοδοχειακές μεγάλες επιχειρήσεις το αξιοποιούν. Και τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Δουλεύεις από 11 μέχρι 20, αν θυμάμαι καλά, μέρες. Η λεπτομέρεια αυτή όμως δεν είναι σημαντική. Ένα ποσό του μισθού σου το καλύπτει το κράτος, ένα το υπόλοιπο ο εργοδότης και φυσικά δεν αγγίζει το ύψος του κανονικού σου μισθού που έπαιρνες προηγουμένως. Και αυτά τα λεφτά καταβάλλονται με καθυστέρηση από το κράτος μερικές φορές. Επομένως, πρώτα απ' όλα, δεν υπήρξαν, όπως είπαμε, κοινωνικά κριτήρια. Πώς δομείται ένα επίδομα, μια βοήθεια, εφόσον έχουν αυτές τις συνθήκες? Έχει διαφορετική ανάγκη ενδεχομένως ένας άνθρωπος 17, 18, 19 χρόνων που εργάζεται με έναν άνθρωπο που είναι 40, 50 και έχει οικογένεια και υπόλοιπες υποχρεώσεις. Το κύριο είναι αυτό. Ξεκινάς με μια σοβαρή προσέγγιση, καταγράφεις πραγματικά τις ανάγκες του κόσμου και όχι τις ανάγκες που εσύ σου θεωρείς ότι έχει ο κόσμος, κινούμενος προφανώς από προσωπικά παραδείγματα. Και παρεμβαίνεις. Αυτή νομίζω ήταν η βασική συνθήκη. Και φυσικά δεν υπήρχαν και. Όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν πολύ αβέβαιη. Η αβεβαιότητα είναι ένα κακό πράγμα, το έχουμε μάθει όλοι. Και σαν απότοκος αυτής της κατάστασης ήρθε να δέσει και όλο αυτό το πρόβλημα, είπαμε, και με την επισκεψιμότητα που μπορεί να έχει η χώρα και ούτω καθεξής. Γιατί λένε ότι τώρα, ιδιαίτερα από τον Αύγουστο, τουλάχιστον τον Αύγουστο, δούλεψε ο τουρισμός. Και επομένως αυτό σημαίνει ότι πολλοί συναδελφοί σας και εσείς, δεν ξέρω, βρήκατε δουλειά εύκολα, δεν ξέρω τι σημαίνει για εσάς ότι αυτή τη φορά ο τουρισμός δούλεψε τουλάχιστον για 2 μήνες. Ναι, είναι καλύτερα από πέρσι. Ο τουρισμός φέτος στην Ελλάδα δούλεψε καλύτερα από πέρσι. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί όλο αυτό είναι ένα πράγμα, δεν μπορούμε, ένα πλαίσιο, δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποσπασματικά φέτος, πέρσι και ούτω καθεξής. Είναι όλη μια πορεία. Πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν να παρατήσουν το χώρο, να βγουν από τον κλάδο, να αναζητήσουν εργασία αλλού. Γι' αυτό και είδαμε και τα πολλά περιστατικά που ψάχναμε να βρούμε. Έλεγαν κάποιοι εργοδότες δεν βρίσκουμε προσωπικό. Ακούσαμε και την ατάκα του Υπουργού ότι συνήθισαν οι Έλληνες να παίρνουν επιδόματα και τώρα δεν θέλουν να δουλέψουν. Είναι μια λάθος, μια προβληματική προσέγγιση. Είναι αυτό το πρόβλημα που λέγαμε πριν. Το πνεύμα με τον οποίο παρεμβαίνει κάποιος. Ο κόσμος αναγκάστηκε να βρει κάπου αλλού δουλειά. Γιατί έκλεισε ρολά όλη η εστίαση. Για 6 μήνες. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα στην όλη διαχείριση και συνεχίζει να έρχεται και σήμερα. Ναι, ο κόσμος βρήκε φέτος να δουλέψει περισσότερο κτλ. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση μάλλον έμαθε και από τα προηγούμενα λάθη σε ένα βαθμό και δεν δημιούργησε το ίδιο κλίμα με πέρσι. Όμως δεν πρέπει να είμαστε πάλι αισιόδοξοι. Δεν είναι ότι όλα λυθήκαν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλο αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα. Οι αναστολές πληρωμών που είχαν, για παράδειγμα, σε υποχρεώσεις απέναντι στα δάνεια κτλ. Αυτά θα έρθουν. Ο κόσμος δεν κάλυψε τις ανάγκες του σε ένα καλό και σε 2 μήνες. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε αυτή την περίοδο και εφ' εξής, και ειδικά εφόσον έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, και να δούμε πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε, να δούμε πώς μπορεί να στηριχθεί τέλος πάντων ο κόσμος εργασίας. Ωραία, ας έρθουμε τώρα ειδικότερα για τους εργαζόμενους στο delivery. Αρχικά θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος και σκεφτεί ένα πολύ. Ότι τουλάχιστον οι επιχειρήσεις που κάνανε delivery, διανομές φαγητών, κατοίκων, ξέρω εγώ, και οι εργαζόμενοι εκεί, δεν πρέπει να χτυπηθήκανε πολύ, γιατί μέσω της καραντίνας ή και της μείωσης της μετακινήσεων, ο κόσμος θα μένει σπίτι του και άρα απευθύνονται περισσότερες επιχειρήσεις delivery. Πόσο πραγματικό είναι αυτό, δηλαδή οι επιχειρήσεις delivery δεν χτυπήθηκαν και με κέντρο μας, για τους εργαζόμενους μιλάω πάντα.
Εδώ πέρα θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις επιχειρήσεις από τους εργαζομένους. Προφανώς. Δεν είναι τώρα η επιχείρηση του delivery και παλιότερα οι άλλες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να είχαν περισσότερα κέρδη, δεν σημαίνει ότι αυτά τα κέρδη μοιραζόντουσαν στην πλειονότητα ή μάλλον στο σύνολο, όχι στην πλειονότητα, στο σύνολο των εργαζομένων. Έτσι έγινε και φέτος και πέρσι μάλλον, δηλαδή από την περίοδο της πανδημίας και ύστερα. Το ότι ο κόσμος έμεινε μέσα και μπορεί να αξιοποιήσει την δυνατότητα αυτή των επιχειρήσεων δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πέρασαν καλύτερα. Δεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό στους μισθούς τους, δεν έχει αλλάξει κάτι στις συνθήκες εργασίας τους. Ενδεχομένως η αυξημένη δουλειά να δημιούργησε περισσότερα προβλήματα και στον εργαζόμενο, ο οποίος θα είχε περισσότερο φόρτο σε μία βάρδια. Και φυσικά είδαμε όλοι και το τι έγινε στο πρόσφατο παράδειγμα με την eFood, μια εταιρεία η οποία είχε πολλά κέρδη σε όλο το προηγούμενο διάστημα, επεκτάθηκε και παρόλα αυτά βλέπουμε πώς διαχειρίζεται τον κόσμο που απασχολεί, ναι, τον κόσμο που απασχολεί και θα συνεχίσει να τον απασχολεί, με ποια συμπεριφορά απέναντί τους και με ποιο πνεύμα, με ποια διάθεση. Άρα λοιπόν πρέπει να διαχωρίζουμε πάντα την επιχείρηση των εργαζόμενων. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι δεν περάσανε καλά στην πανδημία. Μπορεί να περάσανε ενδεχομένως καλύτερα από άλλους γιατί δεν χάσανε τη δουλειά τους ή δεν την κλείσανε, αλλά. Κατανοητό. Γιατί αλήθεια οι διανομής έχουν τόσο μεγάλο φόρο αίματος, δηλαδή δυστυχήματα, ποιος είναι ο λόγος? Το κέρδος. Εδώ πέρα είναι βασική η έννοια αυτή. Πρέπει να τρέξεις. Πιέζουν δηλαδή πάρα φυσικά, πολύ. Φυσικά. Πρέπει να τρέξεις περισσότερο να πας να παραδώσεις την παραγγελία. Πρέπει να είναι το φαγητό ζεστό, πρέπει να ξαναγυρίσεις, υπάρχει κι άλλος πελάτης. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά. Δηλαδή και ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται προφανώς δεν θέλει να καθυστερήσει. Πιέζεται, βιώνει αυτή την ένταση και την ώρα που οδηγάει. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και εδώ πέρα έρχεται η ευθύνη της εταιρείας, της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα στον εργαζόμενο, θα πρέπει να έχει τον αριθμό των υπαλλήλων, τον ανάλογο αριθμό υπαλλήλων, ανάλογα με τις παραγγελίες. Ώστε να μην υπάρχει υπερατετικοποίηση δηλαδή. Ακριβώς. Και φυσικά τα μέσα προστασίας είναι πολύ σημαντικά. Να παρέχει το κατάλληλο κράνος, τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, ειδικά μπουφάν με σήμανση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό. Να σας πω, παρόλα αυτά είχαμε μια μεγάλη, τεράστια νίκη των εργαζομένων στην eFood. Εμβληματική θα έλεγα, γιατί πράγματι το εργατικό κίνημα έχει χρόνια να βιώσει τόση μεγάλη νίκη και τόσο μεγάλο έκταση αγώνα και βεβαίως μια τεράστια συμπαράσταση από τον κόσμο. Τι σηματοδοτεί αυτή η νίκη για τα αιτήματα συνολικά του κλάδου της εστίασης, των εργαζομένων του κλάδου της εστίασης? Εγώ θα σταθώ στην κουβέντα που είπατε ότι όλο αυτό το αγκάλιασε η κοινωνία και εδώ είναι το ζωτικό κομμάτι, το κλειδί στην όλη υπόθεση. Δεν ήταν υπόθεση απλά ενός κλάδου, απλά ενός επαγγέλματος, ήταν υπόθεση όλης της κοινωνίας. Και εφόσον η κοινωνία ενεργοποιήθηκε, είδαμε πόσο σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ήταν ένας παραδεταμένος αγώνας. Σε μικρό χρονικό διάστημα και η ίδια η εταιρεία πιέστηκε από τον κόσμο και έκανε πίσω. Φυσικά και από την κινητοποίηση που έδειξαν οι άνθρωποι του κλάδου. Από εδώ και στο εξής, εγώ θα κρατήσω το πνεύμα που επικράτησε την περίοδο αυτή με το περιστατικό του eFood. Θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες οι οποίες δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Όλοι έχουμε δει, δεν θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή εταιρείες, αλλά ξέρουμε με τα συνεργατικά σχήματα και όλα τα συναφή. Πρέπει να κρατήσουμε σε πρώτο βαθμό το πνεύμα και να περάσουμε στην υπόλοιπη κοινωνία την ανάγκη να σφιχταγκαλιάσει όχι μόνο το αίτημα του δικού μας κλάδου, το αίτημα κάθε κλάδου. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορούμε να διαπεράσουμε και να κερδίσουμε κι εμείς τα χαμένα των προηγούμενων ετών. Επομένως, ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου σας σήμερα? Ωραία, για να το. Θα προσπαθήσω λίγο να το διακριμινοποιήσω για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη όχι μόνο να συνάπτεται η συλλογική σύμβαση στον χώρο, αλλά να είναι και υποχρεωτική και να τηρείται από τις επιχειρήσεις του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρχει και ένα ισχυρό σώμα επιθεώρησης εργασίας, το οποίο θα επιτηρεί τις συνθήκες στις οποίες ο κόσμος εργάζεται, τις συνθήκες εργασίας, τις συμβάσεις και ούτω καθεξής. Η νέα αυτή σύμβαση, η συλλογική που θα πρέπει να έρθει, θα πρέπει να αναφέρει επιτέλους μετά από 11 και πλέον χρόνια αύξηση στο μισθό των υπαλλήλων, των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων, της εστίασης γενικότερα. Ο κλάδος έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα οικονομικό ήδη από τα πρώτα μνημόνια, το 2009-2010 και ύστερα που ήρθαν οι μεγάλες μειώσεις, και θα πρέπει αυτά τα λεφτά κάποτε να επιστραφούν. Θα πρέπει να καλυτερέψουν οι συνθήκες στους χώρους εργασίας και φυσικά το μεγαλύτερο ζήτημα όλων, και εδώ πέρα δεν είναι απλά ένα αίτημα από τον κλάδο προς τα έξω, είναι και ένα αίτημα εσωτερικό στον ίδιο τον κλάδο,
θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι από εδώ και στο εξής να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας και συλλογικά όλοι μαζί να δράσουμε με το παράδειγμα της eFood, να δράσουμε και να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία μας λείπουν τόσα χρόνια.